Καλησπέρα σας. Θα μιλήσω λίγο το χαλί αυτό. Εντάξει, άστο να παίζει λίγο, εσάς να ακούγεται, γιατί ο Χρήσανδος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν και μπορεί να ακούει και να τσεκάρει και να ελέγχει και να πει κάτι. Θα μου αλλάξει το χαλί τώρα που θα λείπω. Όχι, εντάξει, δεν θα το αλλάξουμε το χαλί, γιατί δυστυχώς το συνηθίσαμε. Λοιπόν, αυτό το οποίο συζητούσαμε δηλαδή τώρα πριν μπούμε στον αέρα με τον Βασίλη Καβαδία που είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Από αυτόν ξεκινάει η σημερινή εκπομπή. Είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. All About Ars On Air, λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Μια εβδομάδα που ξεκινάει πάρα πολύ καλά για τον Άρη, με καλή διάθεση μετά από ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο που είχε μια απίστευτη νίκη, μια απίστευτη πραγματικά ανατροπή στο Γεντικουλέ, μια νίκη που έδωσε έτσι μια ψυχολογική ανάσα νομίζω σε ολόκληρο τον σύλλογο και είχε ως αποτέλεσμα να περάσει σε δεύτερη μοίρα και ήταν στο ντέρμπι του μπάσκετ με τον ΠΑΟΚ, παιχνίδι που έγινε επίσης χθες στην Πηλαία. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα μιλήσουμε για το παιχνίδι στο Ηράκλειο, πώς το ζήσαμε από κοντά. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Άρη, όχι λόγω αντιπάλου, αλλά λόγω του τρόπου που ήρθε, έτσι, και της σημασίας που έχουν οι τρεις βαθμοί που πήρε χθες ο Άρης. Θα σχολιάσουμε τα όσα είδαμε στο Γεντικουλέ. Θα σχολιάσουμε φυσικά και το μπάσκετ. Εντάξει, μπορεί να είχαμε ήττα, αλλά θα ασχοληθούμε και με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα μιλήσουμε συνέχεια της εκπομπής με τους ρεπόρτερ μας, έτσι, για να μας σχολιάσουν το χθεσινό αποτέλεσμα και τι ακολουθεί πλέον για τον Άρη, ο οποίος έχει και τη διακοπή μπροστά του για να δουλέψει αρκετά και να διορθώσει στον βαθμό το οποίο θα προλάβει να το κάνει τις αδυναμίες που έχει. Όλα αυτά εδώ πέρα μαζί, παρέα, μέχρι και τις 7. Εν τω μεταξύ, ρε Βασίλη, πόση διαφορά σου κάνει όταν φεύγεις έτσι από ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Πας βέβαια σε μια επίσης μεγάλη πόλη και τα δικά δεδομένα όπως είναι το Ηράκλειο, ρε φίλε, αλλά είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές. Μια άλλη ηρεμία. Έτσι, πιο... Και να σου πω τώρα κάτι. Και η Θεσσαλονίκη είναι ωραία πόλη, την αγαπάμε και ωραίοι άνθρωποι. Αλλά ρε φίλε, στο Ηράκλειο όλοι έχουν μια ευγένεια. Βέβαια. Είχα να πάω χρόνια. Το θυμήθηκα πάλι. Μια ευγένεια να σε κάνουν να νιώθεις, ρε παιδί μου, λες και είσαι δικός τους, ντόπιος. Είναι ωραία η κριτική σε αυτό το κομμάτι. Και σε αυτό βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο ο τουρισμός, φίλοι. Γιατί από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο γίνεται της κακομοίρας εκεί κάτω. Και όταν υπάρχουν λεφτά, θα τον έχεις τον άλλο με το εσείς και με το σας. Εντάξει, μας βλέπανε και εμάς χθες που γυρνούσαμε τις άντες και τις βαλίτσες μέσα στους δρόμους του Ηρακλείου. Και πρέπει να αναφέρουμε, και αξίζει να το αναφέρουμε, ένα μπράβο στους ανθρώπους του Όφη για τη φιλοξενία. Για τα ανάψογη, αν δεν πω άψογη, να πω πολύ καλή, και για την ομάδα και για εμάς βέβαια που βρεθήκαμε στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Από την πρώτη στιγμή που έβλεπες για παράδειγμα τον Ηλία τον Μπρουσανίδη να είναι έξω από δυτήρια και να χαιρετάει έναν-έναν όσους έβγαιναν από το πούλμαν του Άρη στη διάρκεια του παιχνιδιού, μετά το τέλος του παιχνιδιού, το οποίο βρήκε βέβαια τον Άρη νικητή, βρήκε τον Όφη μεγάλο χαμένο. Ήταν αυτοκτονία αυτό που έγινε χθες για την ομάδα του Ηρακλείου, και ήταν λογικό να υπάρχει και μεγάλη ένταση και έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους του Όφη, που δεν ανταποκρίθηκαν, είναι αλήθεια, στο κάλεσμα της διοίκησης που έγινε όλες τις προηγούμενες ημέρες, δίνοντας μέχρι και ένα συνένα εισιτήριο στην Black Friday για το χθεσινό παιχνίδι. Δεν είχε πολύ κόσμο στο γήπεδο. Υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες και για τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, το συνονόματο και συνεπίθετό μου, και για τους παίχτες φυσικά, και κάποιο παδί του Όφη έξω από δυτήρια χθες που αποδοκίμαζαν έντονα την ομάδα, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή, ότι ο Όφη ήθελε πολύ το χθεσινό μάτς για να ξεκολλήσει στις τελευταίες θέσεις. Όχι μόνο δεν ξεκόλλησε, αλλά παρέμεινε εκεί και κινδυνεύει να φυτιστεί ακόμα περισσότερο, γιατί έχει και δύσκολο πρόγραμμα στην συνέχεια. Και βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο και ο προπονητής του, ο οποίος για την ώρα δεν αποχωρεί από τον Όφη, αλλά αν δεν έρθει νομίζω η νίκη την επόμενη αγωνιστική, τότε λογικά ο κύριος Παπαδόπουλος θα αποχαιρετήσει τον πάγκο των κριτικών. Θα μιλήσουμε συνέχεια με περισσότερες λεπτομέρειες για τα όσα είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι, για τη σημασία της νίκης που πέτυχε ο Άρης, για να κάνουμε λίγο μια σούμα
της 11ης αγωνιστικής, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα σε 7.30 με το Πανιώνιος Λαμία. Είχαμε το Σάββατο Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 5-1, τέλος και ο Ματζουράκης από τον Απόλλωνα. Αστέρας Τρίπολης Λάρισα 2-0, νίκη μετά από καιρό για την ομάδα της Τρίπολης στο ντεμπούτο του Γιώργου Παράσχου. Πανετολικός ΑΕΚ 2-1 σε μια ήττα αυτοκτονία για την ΑΕΚ, που νομίζω ότι αποχαιρετάει πολύ νωρίς το τίτλο. ΠΑΟΚ Ξάνθη 2-0 στο παιχνίδι που έγινε επίσης το Σάββατο. Χθες είχαμε ΠΑΣ Γιάννα Λεβαδιακός 2-0. Το πολυσυζητημένο μάτς στο Περιστέρι, Ατρόμητος Ολυμπιακός 1-2, με ανατροπή μάλιστα ο Ολυμπιακός, και η ανατροπή της αγωνιστικής μέχρι στιγμής, νομίζω η ανατροπή και της χρονιάς στην Super League. Ο Φιάρης 1-2 με τα 2 γκολ του Χάμζα Γιουνές στις καθυστερίες του παιχνιδιού. Η βαθμολογία πλέον, με τον ΠΑΟΚ να είναι πρώτος έχοντας 29 βαθμούς, δεύτερος Ατρόμητος με 24, τρίτος Ολυμπιακός με 23, τέταρτος ο Άρης με τον Παναθηναϊκό και την Ξάνθη ισοβαθμούνε. Στην τέταρτη θέση βέβαια στη Λίγκα δίνεται ο Παναθηναϊκός ως τέταρτος, ο Άρης ως πέμπτος και η Ξάνθη στην έκτη θέση. Και αυτή η ισοβαθμία Παναθηναϊκού και Άρη είναι που κάνει και πολύ σημαντική το μεταξύ τους παιχνίδι. Κάνει πολύ σημαντικό το μεταξύ τους παιχνίδι την ερχόμενη Κυριακή στο Κλάδι Βικελίδη, στο τελευταίο ντέρμπι του Άρη στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Κυριακή 7 με τον Παναθηναϊκό, και ένα παιχνίδι στο οποίο, εφόσον έρθει η νίκη για τον Άρη, θα σταθεροποιήσει την παρουσία του στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και θα αποκτήσει και ένα μικρό αβαντάζ σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες. Βέβαια, εκκρεμεί και το αποτέλεσμα του Πανιωνίου, ο οποίος παίζει σήμερα με την Λαμία. Η Ξάνθη είναι στην 7η θέση με 17, ο Πανετολικός στην 8η με 15, ο Πανιώνιος στην 9η θέση με 14, η Λαμία με 11, όσο έχει και η Έλση είναι 10η θέση, το 10ο ο ΠΑΣ με 10 βαθμούς, 13ο Αστέρας Τρίπολης με 9, αρχίζει να σάνει λίγο η ομάδα της Τρίπολης, 14ο ο Λεβαδιακός υποχώρησε μία θέση, 15ο ο Όφη με 7 βαθμούς και τελευταίος Απόλλων Σμύρνης, που κατά πάσα πιθανότητα, βασικά εκτός από πρώτη, θα είναι η πρώτη ομάδα που θα μας κουνήσει μαντήλι στο τέλος της σεζόν. Πολύ δύσκολα νομίζω θα καταφέρει η ομάδα της Ριζούπολης να αποφύγει τον υποβιβασμό. Αυτά είναι τα δεδομένα. Πολύ σημαντική νίκη λοιπόν χθες για τον Άρη, και συνδυασμένο με τα άλλα αποτελέσματα πλέον μπορεί να αλλάξουν ισορροπίες ακόμα περισσότερο αν έρθει και το τρίποντο κόντρα στον Παναθηναϊκό την επόμενη Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης, ο οποίος επέστρεψε σήμερα το πρωί στην Θεσσαλονίκη νωρίς από το Ηράκλειο, σήμερα η ομάδα έχει ρεπό και αύριο θα επιστρέψει στις προπονήσεις για να ξεκινήσει και την προετοιμασία της ενώπιση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Χωρίς προβλήματα βέβαια, γιατί το μάτσο ολοκληρώθηκε με κάποια θεματάκια χθες στο Γεντικουλέ, με τον Γκάμα να κάνει ράματα στο πίσω μέρος του κεφαλί του στο ιατρείο του γηπέδου, τον Βέλεθ να πηγαίνει στο νοσοκομείο, ο Ισπανός ο οποίος για κανένα δεκάλεπτο πρέπει να αγωνιζόταν με ελαφρά διάσηση από το χτύμα που είχε με τον Βουό. Αυτή ήταν η πρώτη εκτίμηση του ανθρώπου του Άρη και επιβεβαιώθηκε και μετά τις εξετάσεις που πραγματοποίησε ο Βέλεθ στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Επέστρεψε όμως κανονικά και αυτός με την υπόλοιπη αποστολή. Δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Θα είναι κανονικά έτοιμος για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, οι παίκτες του Άρη, οι οποίοι ήρθαν ωραία αντιμένοι με αυτά τα καινούργια κοστούμια που έχουν καθιερωθεί τις τελευταίες αγωνιστικές. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας break και επιστρέφουμε σε λίγο με την συνέχεια της εκπομπής και πολλά περισσότερα από το χθεσινό παιχνίδι στο Γεντικούλε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέος της κινητής τηλεφωνίας. Μόνο μέσω μηνυμάτων για την ώρα επικοινωνία με την εκπομπή. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να ακούσουμε και εσάς, γιατί θα έχετε πολλά να πείτε φαντάζομαι μετά από την χθεσινή ημέρα. Πριν πάμε να μιλήσουμε λίγο για το αγωνιστικό κομμάτι του παιχνιδιού, ας δώσουμε πρώτα το λόγο στους πρωταγωνιστές
αυτούς που είναι δηλαδή μέσα στο γήπεδο, και συγκεκριμένα στο Γιώργο τον Δελιζή, στον αρχηγό του Άρη, ο οποίος μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου μετά από το match κόντρα στον Όφη, στα αποδυτήρια του Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και επιστρέφουμε σε λίγο. Κοιτάξτε, ήμασταν πάρα πολύ άτυχοι με τα τόσα δοκάρια που είχαμε, και έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, νομίζω ότι αν είχαμε αυτό το παιχνίδι θα ήταν πάρα πολύ άδικο. Τέλος, καλά όλα καλά. Σημασία έχει ότι κάναμε μια μεγάλη ανατροπή που την είχε πάρα πολύ ανάγκη η ομάδα, γιατί όπως ξέρετε είχαμε 5 νίκες, 5 ισοπαλίες. Οπότε και δεν είχαμε κάνει ούτε μια ανατροπή. Πάρα πολύ σημαντικό. Και συνεχίζουμε. Είναι βαντάζ ψυχολογικό για την συνέχεια μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, τα δύσκολα παιχνίδια? Σίγουρα δεν είναι βαντάζ. Απλά το σημαντικό για μας είναι ότι πήραμε ένα σπουδαίο τρέποντο σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Και περιμένουμε το μάτς με τον Παναθηναϊκό να γεμίσει ο κόσμος στο γήπεδο και να του δώσουμε άλλη μια νίκη και να χαρούμε όλοι μαζί. Η επίθεση μπορεί να δυσκολεύεται, αλλά εμένα τα πηγαίνει αρκετά καλά. Και εσύ με το Βέλεθ σε ένα ακόμα παιχνίδι τα πήγατε αρκετά καλά. Εντάξει, υπάρχει χημεία από την πρώτη στιγμή, πιστεύω. Δέσαμε πάρα πολύ με το Φραν. Να πω και περαστικά στο παιδί και στο Βο. Και με τον Ογκό πηγαίναμε καλά. Το ξέρω, όλα τα παιδιά δίνουν το 100%. Σημασία έχει όποιος και να παίζει για την ομάδα. Πώς εξηγείς αυτά τα αβίαστα λάθη, η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης στο πρώτο ημίχρονο, λίγο υπήρχε ένα διάστημα που πουλούσατε πολλές φορές. Ναι, αυτό είπα και στα παιδιά, ότι δεν πρόκειται ξανά να μας έρθει τέτοιο παιχνίδι. Εγώ παραξενεύτηκα να σας πω την αλήθεια, τόσα πολλά λάθη και από παίχτες που δεν τα περιμένεις. Ήταν κάτι παράξενο για μας. Ωστόσο, συνεχίζουμε, θα δουλέψουμε όλη την εβδομάδα και θα τα βελτιώσουμε. Ένα δικό σου σχόλιο για αυτό το πρώτο διάστημα έτσι που ζει στο Σάββα Παντελίδη, ένα νέο τρόπο δουλειά με αποκορύφωμα και το σημερινό παιχνίδι. Ο κύριος Παντελίδης δουλεύει πάρα πολύ στο θέμα της τακτικής. Μας δίνει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα που δεν είχαμε δουλέψει πριν. Προσπαθούμε και εμείς να αφομοιώσουμε τη δουλειά του. Κάθε μέρα δίνουμε το 100%. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα βγει και αυτά που ζητάει ο προπονητής μας. Έχετε δει στο μυαλό σας το επόμενο παιχνίδι πλέον με τον Παναθηναϊκό, ένα ακόμα δύσκολο μάτς? Για μένα προσωπικά σήμερα αυτό το κεφάλαιο Όφη έχει κλείσει και τα δίνουμε όλα για δουλειά όλη την εβδομάδα και σκεφτόμαστε τον Παναθηναϊκό. Και έτσι είναι. Αυτό με το οποίο έκλεισε ο Γιώργος Δελιζής στις δηλώσεις του. Μέχρι και σήμερα ο Άρης δικαιούται να χαμογελάει και να χαίρεται για την πολύ σημαντική νίκη κόντρα στον Όφη, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε. Από αύριο όμως υπάρχει ένα ακόμα δύσκολο μάτς, πιο δύσκολο, κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, θα πω εγώ, η οποία όμως έχει μια διαφορά σε σχέση με τις περισσότερες, αν όχι όλες, και αυτή είναι ότι παίζει χωρίς την πίεση του αποτελέσματος ή το άγχος που έχουν οι περισσότεροι, γιατί ο Παναθηναϊκός με τα προβλήματα που έχει και με το ρόστερ το οποίο διαθέτει, έτσι ξεκίνησε τη σεζόν, γνωρίζοντας όλοι οι παίχτες και έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους, επαναλαμβάνω κατ' εμέ, ότι και να μην πετύχουν κάτι φέτος, δεν θα γυρίσει να τους πει κανένας κάτι. Και είναι διαφορετικό να παίζεις με την πίεση που παίζει ο Άρης, ο οποίος θέλει να βγει στην Ευρώπη, και διαφορετικό να παίζεις με τα δεδομένα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, έχουμε ακόμα μέρες για να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο παιχνίδι αυτού του Κλεάνθης Βικελίδης την ερχόμενη Κυριακή στις 7 η ώρα το έλεγχο μας. Ο φίλος ο Σταύρος έστειλε ένα μήνυμα νωρίτερα κάνοντας λόγο, βασικά θέτοντας ένα ερώτημα για την αιμονή, όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος, σε Μπάσε Κολάσο, και για το ότι δεν ξεκίνησε ο Ματίγια το χθεσινό παιχνίδι, πως ο Ματίγια ήρθε από τον πάγκο χθες και από αυτό ξεκινάνε και τα δύο γκολ του Άρη, έτσι, από δικά του κόρνερ. Η χρησιμοποίηση του Μπάσα, για την οποία το είχαμε πει και την Παρασκευή ότι έχει πιθανότητες να γίνει πράξη, ενώ φαινόταν ότι ο Ματίγια έχει ένα προβάδισμα και ο Αλβανός έλειπε για αρκετές μέρες, είναι η αλήθεια, με την εθνική του ομάδα. Η χρησιμοποίηση του Μπάσα έχει να κάνει με το εξής γεγονός, ότι από τη στιγμή που ο Παντελίδης επέλεξε να παίξει με τον Τιγκινί στην κορυφή και τον Μαρτίνες σε ρόλο επιτελικού μέσου, αυτό σήμαινε για τον προπονητή του Άρη ότι στον άξονα θα είχε τον Μαρτίνες, τον Ματίγια αν τον ξεκινούσε και τον Σιώπη. Άρα ο μόνος ο οποίος θα μάρκαρε στην ουσία, για να μην κρυβόμαστε και πίσω το δάχτυλό μας, ήταν ο Σιώπης. Γιατί ο Ματίγια και ειδικά ο Μαρτίνες δεν είναι και ιδιαίτερα λάτρης
της άμυνας. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν ο Παντελίδης επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στον Μπάσα και νομίζω ότι ο Αλβανός τον δικαίωσε με την απόδοσή του. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς και ξέρετε ότι αρκετές φορές είμαι αυστηρός με τον Αλβανό μέσω, αλλά νομίζω ότι χθες θα πήγε αρκετά καλά ο Μπάσα κόντρα στον Όφη. Είχε μια σταθερή απόδοση, βοήθησε ανασταλτικά, έκανε τα απλά πράγματα επιθετικά, δηλαδή όχι κάτι παραπάνω, κάτι εξητημένο. Και μπήκε ο Ματίγια σε ένα σωστό timing, γιατί ο Άρης πλέον έπρεπε να πάει για τον γκολ, έπρεπε να πάει για την νίκη, και η δική του παρουσία επίσης, όπως και του Γιουνές που ήρθε και αυτός από τον πάγκο, ήταν πολύ καταλυτική. Άρα υπάρχει εξήγηση για το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε πάλι ο Μπάσα, και πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η παρουσία του Μαρτίνες στον άξονα. Ένας Μαρτίνες που ξεκίνησε για δεύτερο παιχνίδι βασικός. Βασίλη, βάλε το χαλάκι από κάτω, εντάξει, μην το τρώω. Βάλε το να υπάρχει. Λοιπόν, ξεκίνησε για δεύτερο παιχνίδι βασικός. Είχε μια καλή στιγμή κι αυτός στο πρώτο ημίχρονο. Θετική η παρουσία του, δεν έδωσε το κάτι παραπάνω βέβαια. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός. Για έναν Άρη που χθες δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε και τεράστιες διαφορές από την ομάδα που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα στο παιχνίδι του. Δεν έπαιξε ο Άρης κάτι το ιδιαίτερο. Και το περιμέναμε και το λέγαμε ότι μέσα σε 10 μέρες ο Παντελίδης δεν κρατάει κάποιο μαγικό ραβδί για να αλλάξει σε τόσο μεγάλο βαθμό την εικόνα της ομάδας. Κυρίως αναφέρομαι στο κομμάτι της επίθεσης και της ανάπτυξης. Γιατί ο Άρης αμυντικά στο σετ παιχνίδι του αντιπάλου, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχει ιδιαίτερο θέμα. Μόνο στην κόντρα του αντιπάλου παρουσιάζει κάποιες φορές ζητήματα. Και φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Όφη δεν απείλησε ιδιαίτερα τον Άρη. Δηλαδή είχε μια φάση με τον Βουό που δεν είναι και πολύ μεγάλη ευκαιρία, και στην δεύτερη στιγμή του στο παιχνίδι έχει κάνει τον γκολ με τον Σάση, τον Γάλλο μεσοπιθετικό. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα ο Άρης, δεν είχε πρόβλημα ανασταλτικά. Επιθετικά βέβαια μπορεί να μένει η ομάδα να μην έπαιξε το ποδόσφαιρο το οποίο μπορεί να παίξει, το οποίο θέλει να παίξει και το οποίο θέλει ο Παντελίδης να δει από την ομάδα να παίζει μέσα στο γήπεδο. Αλλά ο Άρης σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και με τα περισσότερα εξ αυτών, αν όχι όλα, ήταν ιδιαίτερα απειλητικός, δημιουργώντας 14 τελικές. Και όπως λέει και το στατιστικό, οι 8 ήταν προς την εστία. Αλλά επειδή η κουβέντα με τις τελικές είναι πάντα κάπως ιδιαίτερη, ειδικά όταν βρίσκεται ο Χρύσανθος μέσα στο στούντιο, γιατί ο Χρύσανθος κοιτάει απλά τον αριθμό, ας πούμε. Ναι, ναι, έχει ένα σκάλωμα. Να το παραδείγμα και ο Βασίλης Καβαδίας το επιβεβαιώνει. Ναι, ο Χρήστος κοιτάει τον αριθμό τελικών, ας πούμε. Δεν του κακίζω τώρα, εντάξει, γιατί μπορεί να ακούει κιόλας. Τα φιλιά μας. Λοιπόν. Ναι, φίλε, εντάξει. Μην έχει το ξεφωνητό από το εξωτερικό. Λοιπόν, η τελική. Να μην κοιτάμε μόνο τον αριθμό ότι έκανε μια ομάδα 10, ας πούμε, τελικές. Είναι και αν μιλάμε για μια απλή ευκαιρία που βγήκε 10 μέτρα έξω, 5 μέτρα έξω, ή για μια κλασική ευκαιρία, έτσι. Γιατί ο Άρης χθες, νομίζω ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι που δημιούργησε τόσες κλασικές ευκαιρίες φέτος. Εντάξει. Τα δοκάρια, όπως λέει και ο Βασίλης Καβαδίας, αυτό πήγαν από τώρα, μετράνε εκτός εστίας, αλλά εγώ πάλι θα τα συμπεριλάβω στις κλασικές ευκαιρίες και τις μεγάλες φάσεις του Άρη μέσα στο παιχνίδι. Γιατί είναι τα δύο δοκάρια που έχει ο Άρης πριν τα γκολ που πετύχει, με τον Γιουνές και τον Ματέο. Είναι μια άλλη φάση που έχει με τον Ματέο. Είναι το σούτ του Μαρτίνες στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Είναι η κεφαλιά του Βέλεθ που το βγάλε ο Στρέζος. Ο οποίος δηλαδή χθες θα έβγαζε και το πρώτο γκολ του Γιουνές. Εντάξει, ήταν σε φοβερή μέρα ο τερματοφύλακας του. Πώς συμβαίνει όμως αυτό, ρε φίλε, πάντα οι τερματοφύλακες των αντιπάλων ομάδων να είναι σε εξαιρετική ημέρα τα παίζουν με τον Άρη? Αυτό τα τελευταία χρόνια είναι πολύ συνήθιο και το παρατηρούμε. Λοιπόν, ήταν νομίζω το πρώτο παιχνίδι που Άρης απειλήσε τόσο πολύ με κλασικές ευκαιρίες, επαναλαμβάνω, την φετινή σεζόν. Και με βάση αυτές τις ευκαιρίες, τα δοκάρια που είχε, θα ήταν πολύ άδικο για την ομάδα να χάσει το παιχνίδι. Θα ήταν πολύ άδικο και ακόμα και ισοπαλία χθες στο Γεντικουλέ. Δεν θα πω ότι ήταν. Έβαλε γι' αυτό που λένε ότι υπάρχει Θεός. Για μένα στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει Θεός περισσότερες φορές, να ξέρετε. Ήταν ποδοσφαιρική δικαιοσύνη όμως σε κάθε περίπτωση. Έστω και με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο που ήρθε η νίκη. Με τα δύο γκολ του Γιουνές, με το ένα να βρίσκει δύο φορές στο δοκάρι, να πηγαίνει πάλι στον Τινίσιο και να βάζει τον γκολ. Εντάξει, και αυτά υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Ήταν μια συναρπαστική ανατροπή.
ήταν μια ανατροπή που νομίζω ότι θα τη θυμόμαστε σίγουρα μέχρι το φινάλε αυτής της σεζόν και θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας για αρκετά χρόνια. Επαναλαμβάνω, όχι λόγω του αντιπάλου, λόγω του τρόπου που έγιναν όλα αυτά μέσα σε 78 δευτερόλεπτα ο Άρης γύρισε ένα παιχνίδι που φαινόταν χαμένο. Και τραβώντας τις τρίγες των μαλλιών του, έχοντας χάσει τις ευκαιρίες που έχει χάσει. Για δώσε λίγο, Βασίλη μου. Αδελφός αυτός μας ενόχλησε, εντάξει. Ξέχασε ότι έχουμε κομπή, αλλά είναι αδελφός μας και τον στηρίζουμε. Λοιπόν, εξαιρετικός. Στα προγνωστικά του για το στοίχημα και στο ρεπορτάζ, φυσικά. Και συνεχίζοντας αυτό το οποίο έλεγα πριν, ήταν λοιπόν μια νίκη την οποία θα θυμόμαστε σίγουρα για πάρα πολύ καιρό και ήταν μια νίκη που πέρα από τους τρεις βαθμούς δίνει στον Άρη και μια έτσι μεγάλη ψυχολογική όθηση και μια όθηση όσον αφορά την αυτοπεποίθησή του. Γιατί είναι αυτό το οποίο είπε και ο Παντελίδης μεταξύ άλλων χθες μετά το τέλος του παιχνιδιού, ότι πρέπει να αρχίσουμε να πιστεύουμε σε αυτούς μας. Και ο Άρης το πίστεψε. Και είναι δείγμα καλής νοοτροπίας, όχι από όλους βέβαια, από κάποιους. Από τους περισσότερους, ας πούμε. Όταν ο Άρης σοφαρίζει χθες σε 1-1, εντάξει, άλλος επιθετικός θα έπαιρνε την μπάλα και θα την πήγε να τη στήσει στη σέντρα. Καλός ο Γιουνές, χρυσός ο Γιουνές χθες δεν το έκανε. Τον παρότριναν όμως οι γύρω του. Τον παρότρινε, για παράδειγμα, ο Σιώπης, που του λέει πάμε, λέει, να βάλουμε κι άλλο, λέει. Τον παρότρινε ο φυσιοθεραπευτής εκ των φυσιοθεραπευτών του Άρη και τη Smart Physio, ο Θανάης ο Τράμπας. Ο οποίος του φωνάζει στο 1-1, του λέει another one, another one. Λοιπόν, και μετά λοιπόν λίγα δευτερόλεπτα ο Τινίσιος το έβαλε. Και το δεύτερο που φώναζε ο Θανάσης. Εκεί είναι δείγμα σωστής νοοτροπίας. Γιατί άλλη ομάδα θα συμβιβαζόταν με το βαθμό της σοπαλίας. Ο Άρης δεν το έκανε αυτό χθες. Εντάξει, ο Γιουνές πάνω στο πανηγυρισμό του παρασύρθηκε, αλλά σαν σύνολο εκείνη τη στιγμή πήγε κατευθείαν σε ένα μάτς που είχε και 7 λεπτά καθυστερήσεις βέβαια. Και αυτό σίγουρα έπαιξε το ρόλο του για να πάει ο Άρης κατευθείαν και να ψάξει και ένα δεύτερο γκολ. Έψαξε λοιπόν ένα ακόμα τέρμα και αυτό ήρθε. Είναι ένα θετικό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε από το χθεσινό παιχνίδι. Η νοοτροπία της ομάδας σε ένα χρονικό σημείο του παιχνιδιού όπου η σφιγμή είναι πολύ ανεβασμένη και δύσκολα μπορείς να κρατήσεις καθαρό το μυαλό και να παραμείνεις συγκεντρωμένος. Ο Άρης το έκανε και το έκανε και λιγότερο ανορθόδοξα από άλλες φορές που τον είδαμε τη φετινή σεζόν να βρίσκεται πίσω στο σκορ και να ψάχνει αντίδραση. Άλλες φορές βέβαια δεν κατάφερε ούτε ανορθόδοξα να πιέσει τον αντίπαλο του για να βγάλει αντίδραση. Γιατί ήταν και η πρώτη φορά που ο Άρης θες βρέθηκε πίσω στο σκορ και όχι μόνο κατάφερε να σοφαρίσει, αλλά πήρε και τη νίκη. Ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο του χθεσινού παιχνιδιού. Όπως επίσης κέρδος του χθεσινού παιχνιδιού, μεταξύ όλων των άλλων, είναι και ο Χάμζα Γιουνές, ο οποίος ψαχνόταν αρκετά το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω, ο Γιουνές είχε ένα σκοράρι από το πέναλτι με τον Αστέρα Τρίπολης, του Σάβα Παντελίδη τότε. Έτσι, την πέμπτη αγωνιστική εκείνο το παιχνίδι. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα και ο επιθετικός είναι και μια θέση μέσα στο γήπεδο πολύ ψυχολογίας η θέση του φορ. Ο επιθετικός τρέφει την ψυχολογία του μέσα από τα γκολ. Όσο λοιπόν τα γκολ για τον Γιουνές δεν έρχονταν και ενώ του δόθηκαν ευκαιρίες για να σκοράρει, το πέναλτι με τον ΠΑΟΚ, η ευκαιρία από κοντά με τον Ολυμπιακό, δεν το κατάφερε. Και ήταν λογικό να τον πάρει και από κάτω από ένα σημείο και μετά. Εντάξει. Όσο και να λέμε ότι οι ποδοσφαιριστές τι θέματα ψυχολογικά να έχουν, του βγάζουν τόσα λεφτά κτλ. Στο δικό του το μυαλό, όταν ειδικά ο Φορ δεν κάνει τη δουλειά του μέσα στο γήπεδο, είναι λογικό να τον επηρεάζει κιόλα την ψυχολογία του. Και ο Γιουνές ήταν επηρεασμένος και φαινόταν όχι μόνο από την παρουσία του στα παιχνίδια, αλλά και από την παρουσία του στις προπονήσεις το τελευταίο διάστημα. Και ήταν και αυτός νομίζω ένας λόγος που επιλέχθηκε ο Ντιγκινή για την κορυφή της επίθεσης αντί του Τινίσιου. Πλέον όμως νομίζω ότι ο Γιουνές μετά το χθεσινό παιχνίδι είναι ένα κέρδος του Άρη, είναι και για τον ίδιο ένα ψυχολογικό κέρδος αυτό το οποίο πέτυχε, τα δύο γκολ και η νίκη που χάρισε στην ομάδα, και είναι στο χέρι του ή στα πόδια του, για να το θέσουμε καλύτερα πλέον, να δώσει μια διάρκεια σε αυτό το οποίο ξεκίνησε χθες με την εμφάνισή του στο Γεντικουλέ. Θα την πάρει την ευκαιρία του ξανά ως βασικός από τον Παντελίδη, φαντάζομαι, και είναι πολύ νωρίς
για να μιλήσουμε για το μάτσο με τον Παναθηναϊκό και για την δεκάδα. Νομίζω όμως ότι το πιο πιθανό είναι να πάρει ξανά φανέλα βασικού για πρώτη φορά η Παντελίδη. Και το αξίζει κιόλας μετά από την χθεσινή του εμφάνιση. Το σημαντικό όμως και για τον Άριο σύνολο, αλλά και για συγκεκριμένους παίχτες, είναι η διάρκεια. Και εδώ ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε ότι μερικοί παίχτες από τα πρώτα βιολιά και από τα ονόματα που έκαναν έτσι ένα κρότο με την άφηξή τους το περασμένο καλοκαίρι, αποτελούν στοιχήματα του Παντελίδη. Και ο Γιουνές είναι ένα από αυτά τα ονόματα. Και με το καλημέρα, στον ντεμπούτο του 53χρονου τεχνικού, ο Τινίσιος ήταν εκεί. Το αν όμως θα μιλάμε για ένα κερδισμένο στοίχημα, αυτό θα φανεί μέσα από τα επόμενα παιχνίδια. Και όχι από ένα μάτς όπως αυτό της Κρήτης. Θέλει διάρκεια. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε όλοι και να θυμούνται και οι παίχτες του Άρη. Την όλη βέβαια ωραία κατάσταση για τον Άρη θες... Και την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, το οποίο μπορεί να μην ήταν γεμάτο, αλλά εντάξει, είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο από τα λίγα της Ελλάδος. Και όσο κόσμο και να έχει, δημιουργείται μια ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Αμάβρωσε λίγο αυτή η κυρία εισαγωγικά, γιατί η κυρία δεν είναι, η συγκεκριμένη, που ήταν στο πέταλο των οργανωμένων του Όφη και πουλούσε τρέλες σε έναν πατέρα και στην κόρη του. Απίστευτο. Και πήγανε μάλιστα και κάποιοι φιτζίδες. Εντάξει, οι γνωστοί. Δεν θέλω να του χαρακτηρίζω τώρα, αυτό δεν πειράζει. Πάντα σε όλα τα γήπεδα υπάρχουν και αυτοί. Τέλος πάντων, υπήρχαν και στο Όφη και επιτέθηκαν στον πατέρα της. Κοπελίτσες, ωραία πράγματα, εξαιρετικά. Ευτυχώς ήταν και πιο ψύχρεμοι εκεί, προσπάθησαν λίγο να ηρεμήσουν την κατάσταση. Όπως και να έχει, ήταν μια εικόνα η οποία σίγουρα δεν άρεσε σε κανέναν. Φυσικά στους φίλους του Άρη, αλλά και στους υγειοσκεπτόμενους φίλους του Όφη. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα, έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά στο break. Μόλις επιστρέψουμε με την δεύτερη ώρα, θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Αν δεν ανταποκριθείτε, θα βγάλω μπάσκετ, να ξέρετε. Θα βγει εδώ πέρα ο Παραπονιάρης να μιλήσουμε για την Πηλαία. Γι' αυτό κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, θα βάλουμε και τα γκολ που ζητάει φίλος ο Πέτρος, βέβαια. Έχει ο Καβαδίας στο ηχητικό από το χθεσινό παιχνίδι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεύτερη ώρα, All About Arson Air, στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Για περίπου μία ώρα ακόμα θα πάμε παρέα. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Ανοίγουμε και στις τηλεφωνικές γραμμές 2310-287 και 38 για να μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι. Δεν μου βγαίνετε μόνο εσείς, θα βγαίνετε και στις νίκες. Λοιπόν, ζήτησε ο φίλος ο Πέτρος τα γκολ Βασίλη Καβαδία. Βάλε να τα θυμηθούμε, ρε φίλε, να δούμε τι έλεγε χθες ο συνάδελφος. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Ακόμα μία στο παιχνίδι. Δεν μπαίνει με τίποτα. Κόρνερ τώρα, η κεφαλιά του κυρίου Δοκάρη από κοντά. Γκολ για τον Άρη που ισοφαρίζει. Με το Γιουνές να δίνει τη λύση και να πηγαίνει κοντά στο βάθος για να πανηγυρίσει με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Ο Άρης το βρίσκεται τέλος στο πόδι, υπάρχει τίμωνα για 90 λεπτά. Με το Γιουνές να έρχεται από τον πάγκο και να ισοφαρίζει μετά από μια φάση διαρκείας με στα καρέ του Όφη από κοντά ο Τινίσιος. Βρίζει ξανά την και αυξάνει τα 4 πόδια στο πρωτάθλημα 1-1. Ο Άρης με τον Τινίσιο αναθένει ξανά και γιατί όχι, έχοντας και χρόνο κάποια λεπτά ακόμα να βάλει και τον γκολ της νίκης. Εκτελεί ο Ματίζια, η κεφαλιά, γκολ για τον Άρη! Φοβερό, απίστευτο, πραγματικό και όμως αληθινό, πάλι ο Χάβης Αγιουνές σκοράει με κεφαλιά και εδώ νομίζω τελειώνουν όλα. Φοβερή ανατροπή για τον Άρη στο Γεντικουλέ. Απίστευτη ανατροπή με τον Τινίσιο να είναι η χρυσή αλλαγή του Σάβα Παντελίδη και να πετυχαίνει δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Φοβερό μάτς. Ψυχή μας το ξέρει και είναι τώρα. Ψυχούλα μας το ξέρει και καρδούλα μας. 28 χρονών, ρε φίλε. Τα καλύτερά μας χρόνια μας παίρνουν αυτά τα παιχνίδια. Τα χειρότερα είναι αυτά. Ένα τέτοιο θυμάμαι. Πέρυσι στα Τρίκαλα. Που κρίθηκε στις εκεί προς το τέλος. Αλλά τότε βέβαια ήταν ισοπαλία το παιχνίδι. Δεν ήταν ο Άρης πίσω στο σκορ. Και ένα ωραίο κουιζάκι το οποίο μπορώ να σας βάλω. Είναι πότε ήταν η τελευταία ανατροπή του Άρη στη Super League. Για να σας δω.
πόσο διαβασμένοι είστε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επαναλαμβάνω, ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για να τα πούμε παρέα μέχρι και τις 7 για τα όσα έγιναν χθες στο Γεντικουλέ. Να ακούσουμε και τα δικά σας σχόλια για την πολύ σημαντική νίκη του Άρη. Πώς είδατε τον Άρη στον ντεμπούτο του Σάβα Παντελίδη, έτσι. Πώς είδατε το Χάμζα Γιουνές, εσείς που το τελευταίο διάστημα βγαίνατε και τον ξεφωνίζατε και λέγατε να φύγει, να κάνει και να ράνει ο Τινίσιος. Πώς είδατε τον Μπάσα που, εγώ επαναλαμβάνω, στα δικά μου μάτια τα πήγε αρκετά καλά χθες ο Αλβανός μέσος. Και πώς είδατε γενικότερα το χθεσινό αποτέλεσμα για τους κιτρινόμαυρους. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Ωραίος. Κυμπάρικος. Ωραία. Άμα μπει στο Λαμπαουτάρης, φίλε, έχει, για να ακούσουμε κιόλας, ακούσαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Γιώργου του Δελιζήση. Έχει και κάποιες δηλώσεις του Δημήτρου του Κωνσταντινίδη, οι οποίες έγιναν σήμερα, λίγο μετά την άφηξη της ομάδας, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θες να έρθω να σε βοηθήσω να το βρούμε μαζί? Δώσ' τη μουσική, Βασίλη μου. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Γεια σου, ρε Σινίκο. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Επίσης, ο φίλος σου τι έγινε, πού έμεινε, ρε? Τι? Ο φίλος σου, πού έμεινε? Επειδή συνειδητοποίησε ότι μόνο εγώ μπορώ να βγάζω τέτοια διπλά, δεν εμφανίστηκε σήμερα. Έτσι, ξενύχθησε τίποτα, να. Τι? Όχι, όχι. Θα απουσιάσει για μια-δυο μέρες. Α, έτσι, απουσιάζει για μια-δυο μέρες. Ναι, 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 ναι. Δεν αντέχει πλέον η ηλικία του τέτοιες συγκινήσεις. Μη θέτεις, ας πούμε, το ερώτημα για μένα, προσωπικά νομίζω ότι είναι λάθος. Ποιο? Γιουνές το ένα, το άλλο, να μου και τα λοιπά. Ας αφήσουμε τους παίκτες και άσε και τον Παντελίδη να δούμε λοιπόν, ας πούμε, τι γίνεται. Ο Άρης δεν πάει μόνο για την Ευρώπη, πάει και για το κύπελο. Το λιγότερο να το λες και να το τονίζεις. Mm. Να το λες και να το τονίζεις. Ισχύει αυτό, αλήθεια. Και θέλεις και κάτι ακόμα. Προσωπική μου λοιπόν άποψη. Πες μου. Γνωρίζοντας ότι δεδομένο με τα κοράκια ότι είναι εναντίον σου 70%. Για να μην πω παράπονα. Χθες δεν νομίζω ότι έχεις παράπονα από τη διαιτησία. Κοίταξε που θέλω να καταλήξω. Ναι. Τι πιστεύω εγώ προσωπικά και θα το πιστεύω μέχρι και το τελευταίο λοιπόν σφύριγμα της περίοδου. Είσαι 11 βαθμούς πίσω από τον πρώτο αυτήν την ώρα. Ναι. Και δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Είχα πει λοιπόν κάπου στα πρώτα παιχνίδια, αν η διαφορά του Άρη από τον πρώτο και τον δεύτερο, και επαναλαμβάνω και πάλι δεν με νοιάζει ποιος είναι, είναι γύρω στους 3-4 βαθμούς, και με τις προσθήκες που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν, και θα πω ότι όλοι ξέρουμε στην άμυνα τι γίνεται, εγώ θα πιστεύω μέχρι και την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω πόσοι να με το πιστεύουν, και εδώ είναι λοιπόν γιατί πρέπει να είσαι και είσαι Άρης, μέχρι και το πρωτάθλημα, μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα της περίοδου, εφόσον η διαφορά σου μέχρι τη λήξη του πρώτου Ιούνιου και γίνουν οι κατάλληλες μεταγραφές, γιατί έχεις πρόβλημα πολύ μεγάλο στα μπακ, τρως για τρίτη φορά γκολ από τα πλάγια, από την ανυπαρξία των αμυντικών σου, λοιπόν, στις πτέρυγες, όπως και με τον Ολυμπιακό, σου κάνει μία σέντρα ο Κούτρης και τρως τον γκολ. Όπως με τον ΠΑΟΚ, τον αφήνει τον άλλο 30 μέτρα να τρέχει μόνος του, κάνει μία σιρτή σέντρα, τρως τον γκολ. Χθες έγινε το ίδιο πράγμα. Αφήσανε να με τον... Ποιο είναι, πρόσεξε με, λες για τα μπακ, εγώ σου λέω... Για κάποιες φορές έχεις δίκιο. Ποιο είναι το κοινό σημείο? Η αμυντική γραμμή. Άκουσε με να σου πω. Ναι. Ποιο είναι το κοινό σημείο σε αυτές τις περιπτώσεις που ανέφερες? Ότι σε όλες και τα γκολ τα οποία δέχτηκε ο Άρης, η άμυνά του βρισκόταν σε ανισορροπία. Δεν ήταν οργανωμένη. Ναι. Γιατί σε οργανωμένη άμυνα, όχι γκολ, φάση δεν δέχεσαι. Ναι, ναι, συμφωνώ. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι η αμυντική συμπεριφορά λοιπόν, ας πούμε, της ομάδας είναι συνολική. Και ότι υπάρχει λοιπόν, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα κάποιες φορές και από τα χαφ με κάποια λάθη, αλλά κυριολεκτικά όμως στα άκρα δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Έχασες 2 παιχνίδια από το πουθενά με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ,
τρώγοντας ας πούμε τέτοια γκολ. Και χθες κόντωσες να χάσεις και είπες μια κουβέντα ξεκινώντας ας πούμε την εκπομπή σου, αυτοκτονία του Όφη. Ποια αυτοκτονία ρε Νίκο, ποια αυτοκτονία. Οι άνθρωποι πέσανε από τα Ιμαλάια, από το Έβερεστ, από το ξέρω εγώ βάλε κανένα δυο να με βουνά το να πάνω στο άλλο και θα βρίσκανε και το Τζόκερ. Θα έχανες για άλλη μία φορά ένα δηλαδή παιχνίδι από το πουθενά. Ξέρεις για την αυτοκτονία, όχι λόγω της εμφάνισης, γιατί εντάξει ο Άρης ήταν καλύτερος και άγγιζε και την νίκη. Λόγω της εξέλιξης στο συγκεκριμένο. Με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Λόγω της εξέλιξης. Και τα 7 και τα 3 λεπτά καθυστερήσεις είναι παιχνίδι. Μα αυτά τα λεφτά, να σου πω κάτι, αυτό που έγινε με το Βουό και το Βέλεθ και τα 7 λεπτά μπορεί να ήταν μια άσχημη στιγμή, αλλά βοήθησε εγώ νομίζω τον Άρη. Και όχι για να ισοφαρίσει κυρίως, για να έχει ως δεδομένο στο μυαλό του ότι έχει και άλλο χρόνο και βγει κατευθείαν και για το δεύτερο γκολ. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να, και να μην είναι έτσι, γιατί ίσως και να φτάνανε και 3 ή 4 λεπτά καθυστερήσεων. Γιατί έπρεπε ήδη η ομάδα σου να είχε καθαρίσει το μάτς. Πολύ προδίδω ακόμα και από το πρώτο ημιχρόνιο, αν όχι στο 0-2, στο 0-1 έπρεπε να ήσουν. Τα είχαμε πει την Παρασκευή, θυμάσαι τι σου είχα πει για το Ματίγια και τον και το Γιουνές, έτσι. Δεν τους ξεκίνησε, για μένα λάθος. Θυμάσαι τι είπαμε. Για μένα, τουλάχιστον για το Ματίγια, λοιπόν, ήταν σωστό. Είχες πει τον Πάγκο και σου είπα, εγώ διαφωνώ με εμπάσχετωση. Για τον λόγο που χρησιμοποιήθηκε ο Μπάσα, για το λέγαμε την Παρασκευή, το εξήγησα νωρίτερα τον λόγο και ήταν σωστό το σκεπτικό του Παντελίδη. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Εν πάση τόση δεν πήρα το τηλέφωνο για να πω τι είπαμε. Εν πάση τόση, στα άκρα έχουμε ένα πρόβλημα, θα πρέπει να το δουν ένα με πάρα πολύ και εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν θα γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις και με κόντρα τα κοντάρια, έχουμε λοιπόν ας πούμε πάρα πολλές ας πούμε πιθανότητες. Πάμε λίγο μπάσκετ. Ναι. Εκεί ρε παιδί μου τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Να σε βάζει ο Χρυσικόπουλος τρίποντα σε στυλ προπόνησης. Να σου παίρνει επιθετικό rebound ο Χρυσικόπουλος. Ποιος ο Χρυσικόπουλος και να σου κάνει σκορ μέσα από τη ρακέτα. Έλεος ρε. Είπαμε ότι δεν έχουμε να με τίποτα, ότι δεν θα παίξουμε άμυνα κτλ. Τρως 52 πόντους, θα μου πεις, έφαγες 50 πόντους από τον Πανιόνιο. Ξεχάσαμε να με λοιπόν τον Άσμε τον Πανιόνιο στο πρώτο μηχρόνιο. Να μην έτρωγες 50 πόντους από τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Δεν πάει έτσι η δουλειά. Να σου κάνει δηλαδή μαγιές ο Χρυσικόπουλος. Δηλαδή τι έγινε τώρα ο Χρυσικόπουλος. Έμαθε να παίζει μπάσκετ και ο Ζάρας. Έλεος. Εντάξει, μην εστιάσεις το Χρυσικόπουλο τώρα. Τι πράγμα? Μην εστιάσεις το Χρυσικόπουλο. Εντάξει. Το είπα σαν παράδειγμα, να είμαι και άσε τώρα. Τι να πούμε ρε φίλε τώρα, για ποιο Χρυσικόπουλο. Άξι. Ο Ζάρας τον Άρη. Στα 150 χρόνια να μου λοιπόν έμαθε να παίζει μπάσκετ. Άσε τώρα, σε παρακαλώ. 17 χρόνια φάγαμε να με το NBA να μου λοιπόν να μην αρχίσω να μιλάω για μπάσκετ, αλλά δεν πάει έτσι αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε, όχι πρόβλημα, ήδη έχουμε πρόβλημα. Θα τρέχουν και δεν θα προλαβαίνουν. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Παύλο. Παραμένουν ανοιχτές οι γραμμές. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια. Για να τα πούμε παρέα μέχρι και τις 7 και να συζητήσουμε και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Να. Τώρα ο Παύλος είπε, λέει. Έπρεπε να βάλει το Γιουνές και το Ματίγια, λέει από την αρχή. Εντάξει. Είπαμε για τον Ματίγια και τον Μπάσα υπήρχε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Όπως υπήρχε σκεπτικό και για την αλλαγή που έγινε στα μπακ. Γιατί λέγαμε ότι είχε ένα προβάδισμα ο Βαλεριάνος με τον Τζανακάκη, όπως φαίνονταν μέσα στην εβδομάδα. Τελικά διατηρήθηκε ο Κωνσταντινίδης, μπήκε ο Βαλεριάνος. Πήγε ο Παντελίδης στην ισορροπία. Δηλαδή είπε ότι δεν θα βάλω ούτε δύο αμυντικά μπακ, ούτε δύο επιθετικά μπακ. Θα βάλω ένα αμυντικό μπακ και ένα επιθετικό μπακ. Δηλαδή το Βαλεριάνο και τον Κωνσταντινίδη αντίστοιχα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Χαίρετε. Είσαι μόνος, δεν είναι Χρήστανθος. Όχι, δεν είναι εδώ. Λοιπόν, άκουσα τώρα τελευταία λίγο τον Παύλο. Ναι. Πραγματικά είχε δίκιο σε όλα όσα είπε. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο, που από τη στιγμή που απομακρύνθηκε ο προηγούμενος αφελής προπονητής, ο κ. Παντελίδης αργά ή γρήγορα θα τη βρει την άκρη, όσον αφορά για την 11η.
το δίλημά του για το ποιοι παίκτες θα ξεκινάνε κάθε Κυριακή πηγάζει από το ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες μες στην ομάδα. Γι' αυτό και υπάρχει δίλημα σε αρκετές θέσεις ποιοι θα παίξουν. Όσον αφορά τώρα το μπάσκετ, γιατί για το μπάσκετ μίλησε πολύ ο Παύλος, εγώ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο ακόμα δεν είχε απομακρυνθεί ο κύριος Αγγέλο. Ναι. Ο οποίος έπρεπε να έχει απομακρυνθεί από το μάτς με τον Πανιόνιο. Ναι. Και ακριβώς εννοώ γι' αυτό. Ο κύριος Αγγέλο δεν μπόρεσε εδώ και τόσο καιρό να κάνει τους παίκτες του καλοκαιριού ομάδα να παίζουν σαν σύνολο. Ο καθένας κάνει το κεφαλιό του. Ό,τι γίνει, ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Πλάνο κανένα στην επίθεση. Όποιος παίρνει την μπάλα πάει να κάνει, ξέρω εγώ, διείσδυση, τρακέρνει με τον αντίπαλο, καμιά φορά τρακέρνουν και μεταξύ τους. Θες να σου παραθέσω όμως και ένα δεδομένο το οποίο μου το είπε, το έχω ψιλοπαρατηρήσει και εγώ έτσι που ασχολούμαι απ' έξω ουδέτερα με τον μπασκετικό κομμάτι, αλλά μου το είπε ένας μπασκετικός, μου λέει, ωραία λέει, φεύγει ο Αγγέλου, χωρίς να του κάνει αβάντα, να κάνω εγώ τραβάτσο στον Αγγέλου. Ποιος θα έρθει, μου λέει. Ναι, το ποιος θα έρθει, δηλαδή είναι ο Αγγέλου και μετά το χάος. Βλέπεις εσύ κάποια έτσι αξιόλογη επιλογή? Υπάρχει νομίζω του Σκουρτόπουλου βέβαια. Αλλά αυτή τη στιγμή, για να μην κατηγορηθούμε κιόλας ότι πάμε να δημιουργήσουμε θέμα, δεν υπάρχει θέμα προπονητή. Ναι, ωραία, δεν υπάρχει θέμα προπονητή, αλλά αυτή η κατάσταση βλέπεις ότι με το υπάρχον ρόστερ που έχει ο Άρης, ναι, δεν μπορεί να εμφανίζεται έτσι. Δεν έχουν γίνει, αυτοί οι παίκτες δεν έχουν γίνει καθόλου ομάδα. Δηλαδή, όταν έχεις τον καλύτερο rebounder και τον καλύτερο μπλοκέρ στο περσινό πρωτάθλημα, δεν μπορεί να εμφανίζεται με τέτοια άμυνα ο Άρης. Δεν μπορεί να ξέχασαν τον μπάσκετ ο Χρύο, ο Μπέλ, ο Μποχορίδης, ο Λάκη Τζόουνς. Αυτοί σαν παίχτες ατομικά είναι πολύ καλοί. Σαν σύνολο είναι ένα μηδενικό. Ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει, σαν να μην έχουν γίνει, σαν να μην έχουν, δηλαδή βγάζει κάποιον συνδυασμό ο Άρης μπροστά. Δεν βγάζει τίποτα. Στην άμυνα, μπάτε σκύλια λέστε. Έτσι, αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή τώρα προπονητές, μου είπες προπονητές, ξέρω τώρα ποιοι προπονητές είναι ελεύθεροι, αλλά υπάρχει το όνομα Σούμποτιτς, υπάρχει το όνομα Μαρκόπουλος. Σε έφερα αμέσως σου είπα και δύο προπονητές. Μαρκόπουλος υπάρχει, σωστά, ναι, και του Σούμποτιτς. Ορίστε. Και υπάρχουν και αυτά τα δύο όντως. Ναι, βεβαίως, υπάρχουν προπονητές, δηλαδή ο Μαρκόπουλος παράδειγμα είναι έμπειρος προπονητής. Πολύ έμπειρος. Ο Μαρκόπουλος και... το ρωτάς αν θέλει να έρθει στον ΑΕΚ. Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε. Εγώ τώρα μου λένε ότι άντε να φύγει ο... Δηλαδή είναι σαν να μου λέει κάποιος μετά τον Αγγέλο το χάος. Γιατί ο Μαρκόπουλος... Ποιος είναι ο Αγγέλο, τι είναι δηλαδή, ποιος είναι ο... Δεν ξέρω, δεν έρχεται στο μυαλό κανένας μεγάλος προπονητής. Ο Αγγέλο τι είναι, ο Μπράντοβιτς. Α, εγώ δεν δηλαδή... σου είπα ότι είναι ο Μπράντοβιτς, εντάξει. Ναι, εγώ βλέπω αυτό το πράγμα, το πρόβλημα του Άρη, γιατί έχω ακούσει σε δηλώσεις κάποιου προπονητή, σε κάποιο σταθμό της πόλης πριν από λίγο καιρό, ναι, που έλεγε για τις ομάδες της πόλης συγκεκριμένα, και όταν ήρθε ο Άρης, η σειρά να πει για τον Άρη, είπε δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Άρης με αυτούς τους παίκτες που έχει εμφανίζει αυτή την εικόνα. Γιατί έχει καλή ομάδα φέτος. Έχει καλή ομάδα φέτος ο Άρης από πλευράς ρόστερ μονάδων βασικά, έχει ένα καλό έτσι εμψυχοδυναμικό. Αυτό λέω και εγώ, ότι είναι καλοί παίκτες σαν άτομα είναι πολύ καλοί παίκτες, αλλά σαν σύνολο παρουσιάζονται σαν να έχουν... Εγώ ειδικώς για να κρίνω τον μπασκετικό Άρη και τον Αγγέλου πάνω στο μπάσκετ, για μπάλα να σου μιλήσω, είναι εμένα αυτό που δεν μου αρέσει τον Αγγέλου, και το έχω ξαναπεί κιόλας, είναι η δηλώση του. Ναι, και οι δηλώσεις, εντάξει, δεν τις ακούω πολύ τις δηλώσεις. Δεν μου αρέσει να ακούω τους προπονητές να μιλάνε. Αλλά λέω αυτό το πράγμα εγώ, ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς... δηλαδή εμένα με παρουσιάζει ο Άρης μια εικόνα ότι δεν συναντιούνται ποτέ οι παίκτες σε προπονήσεις, ότι μαζεύονται το Σάββατο και παίζουν. Και μετά φεύγουν και πάνε στα σπίτια τους και ξαναμαζεύονται το άλλο Σάββατο. Ναι. Σαν να μην έχουν καμιά επαφή μεταξύ τους. Ναι. Αυτό με έχουν δείξει. Αλληλοκάλυψη καμία. Σαν να ξέχασαν να σου τέρνουνε, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχει, ας πούμε λέει playmaker ο Άρης. Και ο Φλιώνης είναι playmaker και ο Βεργίνης είναι playmaker. Δεν σε είπα ότι είναι ο Κάρη, αλλά δεν είναι και τύποι αντίπαθοι οι παίκτες. Φίλε μου, να είσαι καλά, γιατί περιμένουν άλλοι δύο. Λοιπόν, ωραία, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Άμα δεν σε αρέσει την δηλώση του Αγγέλου, αφήσεις ξύδι. Γεια σου Στέλιο μου. Καλή εβδομάδα. Τι κάνεις, αδελφέ μου. Αδελφέ, διπλάρα έφερες. Αλήθεια είναι.
Τι, ψέματα είναι. Ένα αμάξι που πηγαίνει τώρα στο αεροδρόμιο να τα ακούει αυτά. Ένα αμάξι που πηγαίνει τώρα στο αεροδρόμιο να τα ακούει αυτά. Διπλά, στο αεροδρόμιο πηγαίνει. Ναι. Να τα χαίρεται την κόρη του. Βεβαίως, βεβαίως. Και τη μαμά του. Και τη μαμά του, ναι, και χθες τη σύζυγο, βεβαίως. Βεβαίως, τη σύζυγο. Στο αεροδρόμιο πηγαίνει, πού πάει στην Κρήτη, παίξαμε. Ε. Αδερφέ, εκεί να πει το παίξαμε. Έγινε το παιχνίδι. Αδερφέ, εκεί να πει το παίξαμε. Γυρίσαμε. Τον έχω στείλει να κάνει scouting. Έτσι. Τους μεταγραφικούς στόχους του Γενάρη. Γιατί πού θα πάει στην Αργεντινή. Όχι μόνο. Oh. Τον έχω στείλει σε χώρα της Ευρώπης για να τσεκάρει από ευρωπαϊκή. Κοντά, σε ευρωπαϊκή χώρα για να τσεκάρει οι παίχτες που είναι πιθανό να έρθουν το Γενάρη. Τα μπακ. Τα μπακ. Μπορεί να πάει να δει τα μπακ, βεβαίως, ναι. Γιατί έχει φαγωθεί με τα μπακ ο Χρήστος από το Σεπτέμβριο. Είναι μια αλήθεια. Καλά. Δεν έχει άδικο. Όχι, δεν έχει πολύ, είναι η αλήθεια. Έχουμε μισά. Ολόκληρα δεν έχουμε. Να μην λέμε τώρα και ψέματα. Δηλαδή δεν έπρεπε να λέει μαμά να πει ο Μενέντες δεν έχει γίνει περάσει και μια σέντρα. Ναι. Εντάξει. Και όπως δηλαδή και στον κόλ που τρώμε, πάλι και γίνεται ένα ασυρμάς εκεί πέρα. Δηλαδή την μπάλα βγαίνει από τη γραμμή του out και γυρνάει πίσω. Όταν παίρνει την πρώτη κεφαλιά βουό. Μόνο έτσι μπορούν να σου βάλουν γκολ φέτος. Όταν είσαι οργανωμένος πίσω, δύσκολο να σου κάνουν φάση. Εντάξει, εκμεταλλεύτηκε όφη αυτή την ευκαιρία που του δόθηκε. Τώρα, άστε από φυσικά, δυστυχώς κερδίσαμε κιόλα. Ναι. Αλλά το γκολ που τρώμε είναι παιδικής χαράς, έτσι. Και το διώξιμο του Ματίγια. Μετά... Στελιό, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι μάγος ο Παντελίδης να τα αλλάξει όλα. Δεν είπα εγώ ότι ο Παντελίδης, ρε φίλε. Ναι. Είπα ότι το γκολ που τρώμε είναι παιδικής χαράς. Αυτά θα διορθωθούν είτε μέσα από τη δουλειά που θα κάνει ο προπονητής, είτε μέσα από κάποιες κινήσεις που θα γίνουν το Γενάρη. Φάνηκε χθες ότι ο Όφη 2 κυρίως στον πρώτο μήνυμα είχε 10 σημαίνα και δεν φοβήθηκες ποτέ. 5 κόρνερ είχε μέχρι το 15. Εδώ τώρα σου μιλά, πήρε 5 φάουλ γύρω-γύρω από την περιοχή, κύριε Τζίλο μου. Κύριε Τζίλο μου. Εντάξει, κάποια ήταν. Και δες λίγο ότι. Όχι, και δες λίγο ότι. Τα μούτα του κυρίου Τζίλου. Όταν σφυρίζει, τη λήξη. Δεν τον βοήθησε πολύ το παιχνίδι για να το πάει εκεί που φοβόμασταν ότι θα το πάει, εντάξει. Δεν είδαμε τίποτα περίεργο. Βέβαια, σε μια φάση του Όφη φωνάζανε για ένα χέρι στο πρώτο μήνυμα. Καταρχήν, δεν είναι χέρι και καταρχήν είναι πράγμα. Δεν είναι. Εννοείται δεν είναι. Να φύγει με δεύτερη και κίτρινη. Ο Κοροβέσης. Αυτό το είπα και τώρα τη μετάδοση. Ναι, του τη χάρισε και προς το τέλος. Ποιο τέλος. Στην αρχή του τη χάρισε. Που σπρώχνει τον Γκαρσία. Και μετά του τη χάρισε. Και στο δεύτερο μήχρονο, δεύτερη φορά που τη χάρισε. Εντάξει. Ξεκινάει το 2 ότι είναι στο 1 και κάνει ένα tackling κάποιος εκεί πέρα του Όφη που είναι απευθείας κίτρινη. Το κομμάτι της θείας είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζει εδώ καιρό ότι πρέπει να αντιμετωπίσει. Ποιον λέγανε, ποιον. Αυτό που είχαμε φάει που έπεσε σε εμάς και πάλι στην Κρήτη και είχε φάει κόκκινη στο 3, στο 5. Πώς το λέγανε. Ο Έλσνερ. Έλσνερ, ναι ρε φίλε. Ροκ Έλσνερ, 13-14, ήταν 2-0. Στο 3 το φάγαμε. Στο 4 δεν έφαγε το κίτρινο. Ναι, τώρα μου βάζει δύσκολα. Εντάξει, θυμάμαι ποιος ήταν, δεν μπορώ να θυμηθώ και τα λεπτά. Ναι. Ήταν πάρα πολύ λίγο και θέση το συζητούσαμε. Τέλος πάντων. Προχώρα γιατί έχουμε άλλους δύο που περιμένουμε. Τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, καλά τίποτα για τον μπάσκετ. Τι να πούμε. Λίγο υπομονή γιατί εντάξει τώρα δεν είμαστε για τρελές αλλαγές στο μπάσκετ. Ναι. Δυστυχώς. Αλήθεια. Δυστυχώς δεν είμαστε για τρελές αλλαγές. Θέλει υπομονή. Ούτε προπονητή. Δυστυχώς, ούτε οτιδήποτε. Θέλει. Και να μην ξεχνάνε όλοι, τηλεοπτικά ακόμα δεν έχουμε υπογράψει. Αλήθεια είναι. Γιατί ξεχνάμε. Και εγώ θέλω να πάρω παιχταράδες στο μπάσκετ, αλλά τηλεοπτικά ακόμα δεν έχουμε υπογράψει. Έτσι. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Έλα, Στέλιο, να είσαι καλά. Λοιπόν, λίγο υπομονή από τους δύο που περιμένουν δευτερόλεπτα να ακούσουμε το χορηγό της ώρας και επιστρέφουμε αμέσως. Η ώρα είναι 6:30. Για βέλτιστη ποιότητα ζωής και κάλυψη των αναγκών υγείας, ορθοπαιδικά και ιατρικά προϊόντα New Cosmos Medi, με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Πείτε τέλος στην κούραση και τους πόνους των ποδιών και των πελμάτων σας. New Cosmos Medi. Μέσω των δύο υπερσύγχρονων πελματογράφων μας εντοπίζουμε το πρόβλημά σας και κατασκευάζουμε ορθωτικά πέλματα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Σας προτείνουμε επίσης ανατομικά υποδήματα, ειδικές κάλτσες και προϊόντα περιποίησης ποδιών. Ορθοπαιδικά και αθλητιατρικά είδη New Cosmos Medi. Αλεξάνδρος Βόλου 3. Τηλέφωνο 729030 και στο newcosmosmedi.gr. New Cosmos Medi. Πατήστε γερά στα πόδια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Καλά ξεκίνησε. Θα ξεκινήσω με τον μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν, γιατί άκουσα κάποιους ανθρώπους που είπαν κάποια πράγματα. Πέρσι το Γιαννάκη, με κάποιους παίκτες που είχαμε, τον βγήκαν και τον λέγανε 1,200 μύρια. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όταν σε μια ομάδα δεν υπάρχει ηρεμία και αυτό ξεκινάει από έναν χορηγό ή έναν επενδυτή που να έχει τα λεφτά, να έχεις ένα καλό team από όλες τις πλευρές, δεν μπορείς να κάνεις ομάδα. Ο προπονητής τον καλύτερο να φέρει στον Άρη αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο Αγγέλου τι ξέχασε να κάνει μπάσκετ, να δίνει οδηγίες. Τον Αγγέλο δεν τον ξαναείχαμε εμείς, δεν μας πήγε τελικό, δεν είχαμε μια καλή πορεία. Δεν έχει πάει σε άλλες ομάδες, εγώ δεν είμαι υποστηρικτής του Αγγέλου. Ναι. Όποιον και να φέρεις αυτή τη στιγμή στον Άρη, υπάρχει πρόβλημα. Όταν δεν υπάρχει λεφτό και ρευστό, υπάρχει πρόβλημα. Τέλος, είμαστε μίζεροι στο μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή διβιώνουμε μια μιζέρια στο μπάσκετ. Δεν μπορώ το να καταλάβω. Το ρευστό, συγγνώμη σε διακόπτω, για να συμπληρώσω κάτι, το ρευστό, όχι τόσο για την καθημερινότητα, αλλά κυρίως για το μεγάλο πρόβλημα που έχει ορίσει με τον μπαν. Βέβαια. Αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δεν λέω για τον Άγγελο, το λέω ξανά πάλι. Ναι. Είπε ο πιο προηγούμενος έδωσε κάποιες σωστές απαντήσεις στα ερωτήματα που είχα και εγώ. Ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να παίξει ομάδα. Εγώ πιστεύω είναι θέμα ψυχολογίας παιχτών. Δεν είναι θέμα και του προπονητή ακόμα. Δεν υπάρχουν καλές βάσεις αυτή τη στιγμή στον Άρη. Γιατί υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Το λέμε και το ξαναλέμε. Τι να κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και ο ΠΑΟΚ όταν ήταν έτσι, αν θυμάστε καλά, ήταν χάλια. Κόντεψε να πέσει. Έχει στρώσει τα πράγματα αυτοί που ανάλαβαν τη διοίκηση και βλέπεις όποιος προπονητής έρχεται, βλέπεις μια στρωμένη ομάδα και πάει περπατώντας, πάει άνετα. Ήταν ο Μαρκόπουλος πόσα χρόνια, ήρθε ο άλλος και έγινε προπονηταράς στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τι παιδιά, δεν είναι έτσι. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Όταν έχουμε ηρεμία στο σπίτι, γιατί την έχουμε, γιατί έχουμε τη δουλειά μας, έχουμε να μπορούμε να κάνουμε τα προστοζήν και όλα αυτά και λέμε ηρεμία. Όταν δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει μιζέρια, υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι. Έτσι είναι και ο Άρης, ένα μεγάλο σπίτι το οποίο έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και αυτό δηλαδή το ο ένας και ο άλλος μας φταίει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μισό λεπτό λίγο, Νίκο. Οπα. Έλα. Νίκο, έλα. Τώρα για την μπάλα. Ναι. Για τον Παντελίδη, γιατί το είχαμε συζητήσει πολλές φορές αυτό. Ναι. Και υπήρχαν και εγώ, κοίταξε να δεις, την ομάδα, όπως είπες πολύ σωστά, έφερε απλά την ψυχολογία ο Παντελίδης και θα αλλάξει πράγματα στο χρόνο πάνω. Δεν μπορείς να αλλάξει μέσα 10 μέρες την τεράστια αλλαγή που θέλαμε. Απλά πολλοί ποδοσφαιριστές πήραν μια ψυχολογία αλφα. Αλήθεια είναι αυτό. Και ειδικά με τον τρόπο που ήρθε η νίκη. Μια καλή ψυχολογία και αυτό φάνηκε και από τον Γιουνές που ήθελε να πάρει την μπάλα να βαρέσει το σουτ. Πήγε πολύ καλά και όπως λέγαμε πολλές φορές, ο Γιουνές είναι παίκτης περιοχής, το έχουμε πει 100 φορές. Είναι. Είδες. Το έχουμε πει 100 φορές. Το Γιουνές το βρίσκαμε πάντα δεξιά ή αριστερά ή στην άμυνα ή στο κέντρο, αλλά μέσα στην περιοχή δεν τον βρίσκαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το λέγαμε 100 φορές. Παίκτης περιοχής είναι. Και άμα δεις όλες τις φάσεις της Ξάνης, γιατί κάθεσαι και τις είδα, άμα δεις, ήταν μέσα στην περιοχή συνέχεια. Ο Ερέρα προσπάθησε να κάνει τον Γιουνές κάτι το οποίο δεν είναι και δεν έχει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά για να τα απεξέλθει. Δεν μπορείς να αλλάξεις έναν ποδοσφαιριστή. Το έχουμε πει 100 φορές. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που είδα και μου άρεσε πραγματικά είναι ότι στο 1-1 ο Ντιγκινί και ο Κωνσταντίνης τρέχει να πάρει την μπάλα από τα δίχτυα και ο Ντιγκινί του λέει γρήγορα στη σέντρα. Ο Γιουνές λίγο χάθηκε. Εντάξει, αλλά ήταν λογικό. Δεν πειράζει, ήταν λογικό γιατί το φάνηκε στο 92, αλλά εμένα μου άρεσε πραγματικά, δεν έχει σημασία. Ξέρεις κάτι, είναι ποδοσφαιριστής και έχει ακούσει πολλά από τον ΠΑΟ και μετά. Και είναι λογικό όταν βάζεις ένα γκολ στο 90 και έχεις καλή παρουσία από την ώρα που μπήκες, να το πανηγυρίσεις. Έτσι. Είναι ψυχολογικό αυτό. Είναι μια ψυχολογική τόνωση για τον... και δεν το κατηγορώ αυτό. Καλά έκανε. Αλλά από την άλλη όμως όλοι οι ποδοσφαιριστές του Άρη, όπως είπες και ο Σιώπης, πάμε του λένε. Εγώ, κοίταξε να δεις κάτι. Εάν είχαν άρεσε αυτό το παιχνίδι,
Τώρα θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι η εικόνα του Άρη ήταν καλή, δεν ήταν άσχημη. Μέτρια μένα, αλλά προς το καλό, δεν έπρεπε να χάσει. Ο Όφη έκανε δύο φάσεις, ρε φίλε μου. Δύο φάσεις έκανε. Μια μισή, εγώ θα σου πω. Μια μισή. Όπως είπες σωστά, είμαστε πολύ καλά στα στιγμένα, αλλά δεν μπορούμε να φτιάσουμε. Τώρα για τον γκολ που φάγαμε. Όσοι έχουν παίξει μπάλα το ξέρουν. Γίνεται μια αναμπομπούλα μέσα στην περιοχή μας, αν το είδες καλά. Ναι, ναι. Από πάθος του Κουέστα. Ενώ είναι ο Ντελιζήσης να πάρει την κεφαλιά για να τη διώξει, βγαίνει ο Κουέστα, τον ρίχνει κάτω, τον χτυπάει και δεν μπορούμε να διώξουμε την μπάλα. Έχουμε μαζευτεί όλοι οι παίκτες σε ένα τσούρμο, είναι όλοι μαζί και λογικό είναι ο Πλατέρας να πήγε μπάλα στον Πλατέρα να μην προλάβει ο δικός μας να πάει να την πάρει. Δηλαδή είναι λογικό, ρε παιδιά, δηλαδή δεν μπορεί σε 90 λεπτά ο ποδοσφαιριστής να είναι κομπιούτερ. Αν είναι δυνατόν. Εκεί έγινε μελέ ολόκληρο μέσα στην περιοχή μας, αν θυμάστε. Εντάξει, πήρε την... δεν έδιωξε ο Ματέγια σωστά, δηλαδή την έδειξε ούτε 5 μέτρα την μπάλα. Την έδωσε κατευθείαν στον Πλατέρα, ο Πλατέρας έκανε μια πολύ καλή σέντρα και πήγε τον γκολ. Λογικό. Θα υπάρξουν και αυτά, δεν γίνεται να μην υπάρξουν. Εντάξει, και είναι και μερικές φορές να σε θέλει. Μία με το μελές, με το Κουέστα, το λάθος που δεν... εντάξει, εκεί έκανε μια φάση Όφη για μένα. Και μία στο λάθος που δεν μπορούσαμε να διώξουμε την μπάλα. Αυτό. Δεν νομίζω ότι ακουφέ έκανε κάτι άλλο, παρόλο που είχε 5 εικόνες στο τέταρτο. Ήμασταν πάρα πολύ στο ψηλό παιχνίδι και ο Βέλετ και ο Δελιζίτης καθάρισαν συνέχεια. Ο Όφη είναι μια κλασική ομάδα με έναν προπονητή που παίζει αμυντικά. Εντάξει, και είναι προβλέψιμη. Ήξερες δηλαδή ότι ο Όφη θα πάει στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού σημαδεύοντας μακρινές μπαλιές του Βουό. Και να πω για κάτι, δεν ήταν διαβάσει. Ορίστε. Η οργανωμένη άμυνα του Όφη δεν τα έβαλε. Σε κόρνερ. Από κόρνερ. Και ναι. Έβαλε και στόπερ στο, στην αλλαγή στις καθυστερήσεις δεύτερο. Το Μιχόγεβιτς. Ναι. Το έβαλε. Ναι, ναι. Και ψηλό. Ναι, ναι. Τι πρέπει να πει Όφη δηλαδή. Εκεί ήταν, να σου πω κάτι. Εγώ, αυτό που λες και πάλι στο πω πριν, είναι ένας λόγος που μπορεί να λέει Όφη ότι αυτοκτόνησε. Εντάξει. Και αυτό και είναι προς τιμή των ανθρώπων του Όφη και των δημοσιογράφων του Όφη. Μετά το παιχνίδι μας λέγανε εντάξει, είναι πίκρα, ωραία, αλλά δεν γινόταν λέει, να το χάσει ο Άρης αυτό το μάτς έτσι όπως πήγε. Και τη ΕΡΤΕΝΑ, ο δημοσιογράφος της Κρήτης, αυτό είπε, ότι πρέπει να βραδιχούμε, δηλαδή ήταν πολύ καλύτερο αυτό το μάτς. Ναι, εντάξει, μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Και όλα, δηλαδή να σου πω κάτι, έχεις δύο δοκάρια και η μπάλα δεν σε έθελε. Πάλι στο Γιουνές βγήκε δοκάρι, να πείστε αυτό δηλαδή, έτσι. Και βγαίνει ο Παπαδόπουλος μετά και λέει ότι ήταν άδικο. Και ότι ο Άρης ήταν τυχερός. Ναι, δεν θα ήθελε μπάλα με τίποτα. Λοιπόν, εύχομαι με τον Παναθηναϊκό να πάρουμε το παιχνίδι. Να το πάρουμε γιατί είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι. Και μετά τα πράγματα πάνε, δένουν καλώς. Έτσι. Πιστεύω ότι έχουμε και τον Ατρόμητο μετά, ένα δύσκολο παιχνίδι εκεί. Έχουμε και το κύπελο βέβαια, μην ξεχνιόμαστε. Την άλλη εβδομάδα υπάρχει και κύπελο. Την άλλη εβδομάδα υπάρχει και κύπελο. Κύπελο, ναι, με τον Εργοτέλη εκεί μέσα παίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Ο Εργοτέλης έχει καλή ομάδα. Έχει, αλήθεια είναι αυτό. Έχει καμιά σχέση με πέρσι. Πέρσι είχε καλύτερη επιθετικά, αλλά πέρσι έχει πολύ καλή. Και έχει και κίνητρο για να σου κάνει έχει τη ζημιά. Και... λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Νίκο, ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Έχουμε άλλον Μπίλι. Έναν ακόμα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Παραμένουν ανοιχτές οι γραμμές. Γεια σας. Γεια σας. Ο φίλος δεν περίμενε. Εντάξει, ωραία. Άμα θέλει, ξαναπέρνει. Εδώ είμαστε. 2-31-0, 2-87 και 3 οχτάρια. Εντάξει. Για να τα πούμε λίγο ακόμα. Παρά 20 φτάσαμε, Μπίλη. Ε. Φτάσαμε παρά 20, Ραφέλα. Μάλιστα. Συνεχίζουμε με γραμμές όμως. Ακούω ήδη το τηλέφωνο να έχει έξω. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Μεγάλη νίκη, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλη την ομάδα και στο δημοσιογράφο που την έφερε. Μπράβο Νίκο. Να είστε καλά. Λοιπόν, ναι, όλη την εβδομάδα το λέγατε, εμείς τα ακούγαμε. Έτσι, ωραία είναι. Ο φίλος που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο με πήρε το μεροκάμα του, δηλαδή με είπε ό,τι ήθελα να πω, μου το είπε, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι ακριβώς. Και εγώ επειδή δεν το είδα το παιχνίδι, ναι, δεν το παρακολούθησα, το άκουγα εσένα, ναι, για 90 λεπτά, ναι, στα τελευταία 3-4-5 λεπτά που έγινε το μακελιό γύρισα για να αλλάξει το γούρι στην Era Sport, στον δημοσιογράφο, ναι, της ΕΡΤ που, ναι, πράγματι αυτό που είπε ο φίλος που μίλησε προηγουμένως πριν βάλει ο Άρης τα γκολ, λέει δεν γίνεται, λέει ο Άρης, λέει τουλάχιστον λέει δικαιούται, λέει την ισοπαλία. Ήταν πάρα πολύ σωστός. Να πούμε ότι και αυτό που μας ανέφερες ότι ήταν και η φιλοξενία καλή, για να μην λέμε όλο τα ίδια και τα ίδια, έτσι, ήταν πολύ ωραία πράγματα αυτά. Εγώ θα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, ναι, να μου πεις κάτι, ναι, επειδή στην 90 λεπτά σε άκουγα, ναι, δεν
άκουσα το Σιώπη. Ποια ήταν η παρουσία του Σιώπη? Δηλαδή δεν έπαιξε καλά? Έτυχε, δεν τον μνημόνευες εσύ? Με έκανε εντύπωση. Δεν ήταν από τα καλύτερα του παιχνίδια. Δεν ήταν από τα καλύτερα του παιχνίδια. Ειδικά στο πρώτο 20-25 λεπτό έκανε και κάποια επιπόλαια λάθη. Δεν φάνηκε τόσο πολύ. Νομίζω ότι και με τον Παντελίδη πλέον ο Σιώπης σιγά σιγά θα μπει σε ένα πιο ανασταλτικό ρόλο. Αλλά νομίζω ότι και αυτός δικαιούται μια τέτοια εμφάνιση. Εντάξει, στα δικά μου μάτια σου λέω. Καλά, εντάξει, δεν ήταν κακός. Δεν τον άκουσα. Δεν πήρε πολύ. Δεν τον άκουσα να τον αναφέρεις. Και λέω, δεν είναι καλός, δεν παίζει, δεν συμμετέχει. Αυτό με έκανε εντύπωση. Ναι. Δεν ήταν στα καλύτερα του χθες. Δεν ήταν κακός, δεν ήταν όμως καλός. Εντάξει. Εμείς να μαζευτούμε για το επόμενο παιχνίδι, εμείς οι φίλαθλοι να γεμίσουμε το γήπεδο και οι παίκτες να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους και ο Γιουνές θα ανεβεί και θα φορμαριστεί και θα έρθει μια άλλη περίοδος κάπως έτσι. Γι' αυτό χρειάζονται όλοι οι παίκτες, γι' αυτό έχει 20-25-28 παίκτες. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Να αφήσουμε και τον προπονητή να κάνει τη δουλειά του και όλα θα πάνε καλά. Όσο για τον μπάσκετ, αυτό που είπε ο πιο προηγούμενος φίλαθλος που πήρε ακροατής, ότι η ομάδα δείχνει ότι παίζει το Σάββατο, φεύγει και ξαναβρίσκεται το άλλο Σάββατο. Δεν έχουμε κανένα άλλο παράπονο. Ναι. Δεν έχουν δέσιμο, δεν έχουν ένα πρόγραμμα. Ναι. Έτσι, ομοιογένεια. Ωραία. Δεν θέλουμε ούτε υπέρ των αλλαγών των προπονητών είμαστε, ούτε να φάμε κανέναν θέλουμε, αλλά είναι κρίμα δικού τους εαυτούς τους, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Αλήθεια. Αυτό λέμε. Να είστε καλά, να και καλά, πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε άλλο μπίλι. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Δεν με αφορά, αλλά αν θες να απαντάς. Ναι. Όταν ο Χρήστανδος λείπει, πληρώνει το μεροκάματο κανονικά. Είναι πρόβλημα της επιχείρησης. Ναι, σου είπα, αλλά αν θες να απαντάς. Επειδή είναι βασικός έλεγχος, δεν ξέρω αν και υποδιευθυντής τι είναι εκεί. Διευθυντής είναι. Είναι σημαντικός έλεγχος. Πού θες να καταλήξεις δηλαδή? Ότι είναι μεγάλο δημοσιογράφος και ξέρω εγώ ότι ήρθε εκμεταλλεύεται που είσαι μικρότερος εσύ, αυτό λέω. Όχι, εντάξει, έχει φύγει. Για... Αξία, δηλαδή, έχει φύγει για δουλειά. Αυτός είναι τέρας. Έχει φύγει. Λοιπόν, τέρας. Μπράβο. Πες αυτούς που ήταν για το Σούμποντις και το Μαρκόπουλο που είχαν έρθει και φύγαν και οι δύο νύχτα τον Άρη παλιότερα. Ναι. Αλλά το Ολυμπιακό, ο Πλάτσα φύγει τώρα, κάτι έχει πρόβλημα. Πάρει το Γουλιέρο μου τηλέφωνο. Ναι. Να τον κλείσει και τελείωσε. Εντάξει. Ο Μπλάτς τον Άρη, δύσκολα, εντάξει, τώρα με ρεαλιστικά. Δύο φορές ήρθε, να μην έρθει και τρίτο άνθρωπος. Τα λεφτά έχει τώρα ο Άρης. Μπλάτ, τα λεφτά, διώξε εκείνον, πάρει εκείνον. Διώξε, λες και με, τι ωραία, ε. Πήγε ο Πάκ, έχασε τη Λίμνο, δεν είπανε, εκείνη είναι καλή ομάδα δηλαδή. Ναι. Εμείς πήγαμε καλός ή κακός, οπωσδήποτε έχει προβλήματα η ομάδα. Διώξε εκείνον, πάρει εκείνον. Ναι, θα βγάλει τώρα ο Γουλιάνος 50.000, πήρε τον Αγγέλο Πάρτα, θα πάει να πάρει το Σούμποντις, ποιον το Σούμποντις τώρα και τον Μαρκόπουλο. Άκου τώρα να πω κανένα, όπως είπε στο Σιμιτζοπία, πιο μπροστά είπες ένα όνομα εσύ, το οποίο είναι νέος άνθρωπος. Ο Σκουρτόπουλος. Λοιπόν, είπες ένα προπονητή του μπάσκετ εκεί. Το Σκουρτόπουλο, ναι. Να μπράβο, μα, ο Σκουρτόπουλος, ναι, αρρώς, μ' άρεσε τώρα ο Μαρκόπουλος, ήρθε στον Άρη και έφυγε δύο φορές. Και ο Σιμπότης, ήρθε η νύχτα. Ναι. Αλλά διώξε εκείνον, πάρε εκείνον. Να πάμε δεν έχουμε, διώξε εκείνον, δεν μ' αρέσει εκείνος. Κάντε ρε υπομονή ρε Τίνα, δεν μ' αρέσει ο Γιουνές, δεν μ' αρέσει εκείνος. Έχασε εκείνο, δεν μ' αρέσει εκείνο. Βγαίνουν, ό,τι να είναι. Μας πέφτουν τα μαλλιά, ρε γάμο, ότι θα μείνουμε χωρίς μαλλιά. Πες, δηλαδή, περιμένουν το εκείνο το μπακ, το κέντρο, και λένε και, δηλαδή ακούει τώρα πάλι που παίζει το δεξί το μπακ και σου λέει, α, τι είπε, ακούν τα παιδιά, ραδιόφωνο. Ακούνε και διαβάζουν πάρα πολύ. Ναι, μωρέ, δηλαδή όταν λες το δεξί μπακ, να μου, και το αριστερό το μπακ, ναι, με τον Άντε τον άδεισε ο Βαλεριάνος, έγκλημα. Έγκλημα. Σίγουρα. 50 μέτρα τον Αντώνη. Δεν είναι μόνο το Βαλεριάνου φταίξιμο βέβαια σε εκείνη τη φάση, αλλά είναι συνολική. Δεν θα τον γιουχάρω εγώ για τη φορά τη φανέλα της ομάδας μου, ούτε θα βγω στο ραδιόφωνο λέω Βαλεριάνος. Είναι μια φάση η οποία δεν φέρθηκε σωστά. Δεν θα τον καταδικάσω κιόλας. Δηλαδή, θέλει μπακ. Αυτοί δεν ξέρουν που είναι και ξέρω εγώ και δεν ξέρω τώρα ο Παντελίδης ή κοιμάται ο Καρυπίδης ή δεν ξέρει ο Διαμαντόπουλος. Και ξέρω εγώ τώρα. Κατάλαβες, όλοι, α, θέλει εκεί. Δεν ξέρουν αυτοί, δεν βλέπουνε. Ποια είναι η δουλειά τους. Για μπάκο, πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Ο Χρήστος, αν με ακούει, ας απαντήσει στο ερώτημά μου. Θα περιμένω μήνυμα, αν μου έρθει θα ενημερώσω στον αέρα. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου, Νικόλα. Να σε καλά. Έχουμε άλλο Βασίλη. Ωραία. Λοιπόν, παρατέταρτο έφτασε. Τι θα κάνουμε, το κλείσουμε από τώρα. Δύσκολα. Έχουμε και διάλειμμα που χρωστάμε. Έχουμε, αλλά δεν
Είναι 7 λεπτά, Βασίλη μου. Είναι 7 λεπτά, μάλιστα. Ωραία, θα το βάλουμε και το break. Σε λίγο θα το βάλουμε και το break. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα, αφού έχουμε και το διάλειμμα. Αλλά 5 λεπτά έχω ανοιχτές γραμμές. Όποιοι προλάβουν, με τον Νίκο μίλησαν. Μετά θα δώσουμε σκυτάλη στο Γεώργιο Μαντζιούκη. Μαντζιούκη κέρδισε χθες, ε. Κέρδισε, ναι. Γιατί, φίλε, ήμουν πολύ off χθες από όλα γενικότερα. Λόγω της παρουσίας μου στο εξαιρετικό και φιλόξενο, πολύ φιλόξενο νησί της Κρήτης. Ωραία ήταν. Καλά ήταν. Εντάξει. Πιο ήρεμα. Για εκεί είμαστε, φίλε. Να ξέρεις, εγώ ήθελα να μείνω κι άλλο, αλλά τι αγαρμέ πρέπει να γυρίσουμε. Στη φάμπρικα. Ωραία ήταν. Τι να πει. Λοιπόν, για λίγο ακόμα ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-287-3-8. Για κάνα πέντε λεπτάκι. Αλλιώς σιγά σιγά θα μαζέψουμε και θα πάρουμε την άκουσα για τα αποδυτήρια. Αυτή που πήρε ο προπονητής του Όφη χθες, ακούγοντας πολλά από την κερκίδα. Είναι η αλήθεια. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα φύγει ούτε τώρα. Ενώ λέγανε ότι είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Βέβαια, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις μέσα στην εβδομάδα πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι αν δεν φύγει τώρα, το μάτς της επόμενης αγωνιστικής νομίζω παίζει με τον Πας Γιάννενα. Ο Όφη. Κάτσε να τσεκάρω. Λοιπόν, ο Όφη παίζει την άλλη εβδομάδα με τον. Με τον Πας Γιάννενα εκτός έδρας. Ναι, σωστά θυμόμουν. Θα είναι η τελευταία ευκαιρία του Νίκου Παπαδόπουλου, του Άβελ, εντάξει. Του Αλέξανδρου είναι εδώ στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Πάντως ο Όφη πλέον είναι στην πρώτη τελευταία θέση και είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά θα ήταν άδικο ο Όφη να κερδίσει χθες. Εντάξει, ο ποδόσφαιρο βέβαια και στον αθλητισμό δεν κερδίζει πάντο καλύτερο και ειδικά στο ποδόσφαιρο σε σύγκριση με τον μπάσκετ. Και τα βάζω αυτά τα δύο μαζί, γιατί είναι τα δύο μεγάλα αθλήματα. Αλλά το λέγανε και οι άνθρωποι του Όφη χθες και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Όφη στο Γεντικού. Λέω ότι ωραία, ναι, μας πίκραν έτσι όπως ήρθε αυτή η ήττα. Αλλά θα ήταν άδικο ο Άρης όχι απλά να μην πάρει την ισοπαλία, να μην κερδίσει το χθεσινό παιχνίδι. Και δεν έπαιξε μπαλάρα. Αλλά ήταν πολύ καλύτερο στο αντιπάλου του και κυρίως αυτό το οποίο κρατάω εγώ, ο Άρης απείλησε με κλασικές ευκαιρίες. Δεν το έχουμε δει πολλές φορές. Νομίζω και ήταν και η πρώτη φορά που δημιούργησε τόσες κλασικές ευκαιρίες η ομάδα. Δεν θα πω αν είναι έργο Παντελίδη ή όχι. Νομίζω ότι σε αυτό παίζει ρόλο και η ψυχολογία. Και η ψυχολογία σιγά σιγά αλλάζει τον Άρη και η αυτοπεποίθηση. Και θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο σε αυτό το χθεσινό αποτέλεσμα στο Γεντικούλε. Λοιπόν, Ματζιούκς ήρθε. Θα έρθει, πού θα πάει. Λοιπόν, έχουμε και το break των 6.30. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα για να βάλουμε μαζεμένο το πακέτο των διαφημίσεων. Είναι κανένα δεκάλεπτο, Βασίλη, δεν τώρα είναι. Τον 6.30 και τον 7. Για να συνεχίσει ο Γιώργος Ματζιούκς με την ώρα για μπλε. Λοιπόν, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Έχω και ντουέτο μετά. Έχω και μαρμίτα 10-12 το βράδυ. Λοιπόν, με Ζάχο Ντούλινγκ σε φοβερή κατάσταση μετά τη χθεσινή νίκη φυσικά. Έτσι, κόντρα σε Τάσο Τρέχια. Ή αλλιώς Βαγγέλη. Έμαθες τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Που πήρε ο Τρέχιας στον αέρα τα μόνο στο Ντούλινγκ στο στούντιο. Και λέει καλησπέρα Βαγγέλη. Συμφωνεί, δεν το κατάλαβα Ζάχος. και έλεγε ο άλλος. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Λίγο μετά από τις 5 με το All About Arizona Air της Τρίτης. Μέχρι τότε να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.